Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας ΣΕΡΕΣ ΦΟΣ, οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ΣΕΡΟΝ, με αφορμή τα 80 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από τη δημοσίευση του αριστουργήματος «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν Σεντεξεβερή, διοργάνωσαν το πρωί του Σαββάτου εκδήλωση αφιερωμένη τόσο στο βιβλίο όσο και στον ίδιο τον συγγραφέα. Και θέλω να μου επιτρέψετε έτσι να εκφράσω την ευχαρίστησή μου απέναντι στα παιδιά αυτά τα οποία ήταν και μαθητές μου στην πρώτη γυμνασίου. Το πλαίσιο του προγράμματος μας μεταβάλλει από το Άγγε Σιμίτη και ασχοληθήκαμε με το βιβλίο του «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Επιλέξαμε συγκεκριμένα κεφάλαια τα οποία μελετήσαμε και αναλύσαμε. Παραδείγματος χάρη την εισαγωγή, αυτά που αναφέρονται στον πλανήτη του Μεταδόπα, τα ηφαίστεια, το τριαντάφυλλο και την άφηξή του στη γη. Την γνωριμία του με τον πιλότο, την αλεκού, την επίσκεψή του στον κήπο με τα τριαντάφυλλα και την γνωριμία του με το φίδι. Και τέλος, την επιστροφή στον πλανήτη. Ο τίτλος ήταν «Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του μικρού πρίγκιπα» και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΣΕΡΟΝ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι για την παρουσίαση των έργων των μαθητών των γυμνασίων και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ για την παρουσίαση των έργων των μαθητών των δημοτικών σχολείων. Μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων παρουσίασαν έργα θεατρικά, αφηγηματικά, ποιητικά, εικαστικά, εμπνευσμένα από τον συγγραφέα και το συγκεκριμένο βιβλίο του. Οι εργασίες για την παραγωγή αυτού του τελικού προϊόντος ξεκίνησαν στα σχολεία από το μήνα Νοέμβριο του 2023 με συντονίστριες τις καθηγήτριες γαλλικών και πολλούς συνεργάτες. Κυρία Θεοδωρίδου, πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση που έχετε διοργανώσει. Σήμερα είναι μια επιτυχιακή εκδήλωση, αφιέρωμα στο λογοτεχνικό έργο, το κλασικό πλέον, του Αντουάν ντε Σεντεξεβερή, «Μικρός Πρίγκιπας». Η εκδήλωση αυτή γίνεται σε συνεργασία με την συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου καθηγητών γαλλικής, με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το τμήμα των εκπαιδευτικών θεμάτων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ΣΕΡΟΝ. Είναι ένα αφιέρωμα σε ένα αλληγορικό, αντιπολεμικό παραμύθι, αλλά που κρύβει μέσα του μεγάλη φιλοσοφία. Ένα βιβλίο που είναι το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο από μικρούς και μεγάλους, διότι τα νοήματά του αφορούν και αγγίζουν όλες τις ηλικίες. Είναι τα 80 χρόνια από την κυκλοφορία του βιβλίου. Το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1943, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γι' αυτό και έχει έναν αντιπολεμικό χαρακτήρα, και κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη, όπου και γράφτηκε το 1940. Και με την ευκαιρία της επετείου, που ήταν το 2023, το Σεπτέμβρη, έχει στηθεί άγαλμα οριχάλκινο στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου βρίσκεται το πολιτιστικό κέντρο της Γαλλικής Πρεσβείας στη Νέα Υόρκη. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση ζωντανή της βιογραφίας του Αντουάν ντε Σεντεξεβερή, του συγγραφέα. Περιλαμβάνει αποσπάσματα τα οποία παιδιά διαβάζουν τα παιδιά στα ελληνικά και στα γαλλικά από το βιβλίο του Σεντεξεβερή, από το «Μικρό Πρίγκιπα». Έχουμε χορευτικό από το τρίτο γυμνάσιο και βέβαια η εκδήλωση, η πρωινή, κλείνει με το μουσικό σχολείο με 4 τραγούδια που αναφέρονται στο «Μικρό Πρίγκιπα». Η απογευματινή μας εκδήλωση, στην οποία έχουμε συμμετοχή τα δημοτικά, έχουμε θεατρικά διασκευασμένα, έχουμε επίσης έχουμε δραματοποιημένη ιστορία της αεροπορίας και δραματοποιημένη τη βιογραφία του Αντουάν ντε Σεντεξεβερή. Ήταν μεγάλη τιμή μας να συμμετέχουμε στην εκδήλωση αυτή. Φτιάξαμε το δικό μας πολιτιστικό πρόγραμμα με ομώνυμο τίτλο, «Le Petit Prince», με κύριες εκπαιδευτικούς, εμένα και την κυρία Δέσποινα Φαρμακίδου, καθηγήτρια γαλλικών. Ανταποκρίθηκαν παιδάκια της πρώτης γυμνασίου και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Μελετήσαμε τον «Μικρό Πρίγκιπα»,
σε μετάφραση Στρατή Τσίρκα. Επιλέξαμε αποσπάσματα από το βιβλίο. Γράψαν τα παιδιά, εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν δικά τους χαϊκού και στα γαλλικά και μεταφρασμένα στα ελληνικά. Δύο μαθήτριες εμπνεύστηκαν και έφτιαξαν δύο υπέροχες ζωγραφιές, οι οποίες κοσμούν τους σελιδοδείκτες που φτιάξαμε. Φτιάξαμε σελιδοδείκτες. Τρία διαφορετικά χρώματα, τα οποία και θα χαρίσουμε, τα εκτυπώσαμε και θα χαρίσουμε στους καλεσμένους σήμερα. Έτσι λοιπόν, μίσαμε τα παιδιά στον κόσμο του μικρού πρίγκιπα, ο οποίος μας διδάσκει, θα λέγαμε, όχι μόνο, ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ επίκαιρο στα διδάγματά του. Πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή σας συμμετοχή εδώ στην εκδήλωση. Μάλιστα, το Νοέμβριο μας ήρθε ένα δελτίο τύπου ότι θα γιορτάσουμε τα 80 χρόνια από την δημοσίευση του μικρού πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπέρι. Το ανακοίνωσα στους μαθητές, οι οποίοι με πολύ χαρά αποφάσισαν να εκφραστούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Υπήρξαν παιδιά που έκαναν κάποια σχέδια εμπνευσμένα από το μικρό πρίγκιπα. Κάποιοι μαθητές αποφάσισαν να παρουσιάσουν να ασχοληθούν με τη βιογραφία του μεγάλου αυτοσυγγραφέα. Και ο Καλυπόσης Ιφαιστείωνας αποφάσισε να διαβάσει ένα χαρακτηριστικό κεφάλαιο από το βιβλίο, που είναι η συνάντηση του μικρού πρίγκιπα με την Αλεπού και το σημαντικό μήνυμα που μας περνάει. Ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου, ο μικρότερός μας, αποφάσισε να γράψει μία μαντινάδα που εμπνεύστηκε από το βιβλίο αυτό. Και φυσικά σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν ήμουνα μόνο εγώ με τα παιδιά, ήταν και κάποιες άλλες συναδέλφες που βοήθησαν, όπως η κυρία Μάρο Πατσιάκα, η φιλόλογος, η κυρία Τερζή Ειρήνη Σοφία, που επιμελήθηκε και αυτή βοήθησε με τον Μαντινάδα, καθώς και η κυρία των Οικαστικών, η κυρία Γιανακούδη Μαρία, που βοήθησε τα παιδιά όσον αφορά τις ζωγραφιές. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συμμετοχή. Φαντάζομαι ότι και τα παιδιά του ευχαριστήθηκαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά ευχαριστούμε και τον διευθυντή μας και τους συναδέλφους για την κατανόηση που έδειξαν και μας βοήθησαν. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Δυστυχώς έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, αλλά πήγε όλα εξαιρετικά. Κάναμε μια παρουσίαση της βιογραφίας του Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπέρι. Ο μαθητής μου με βοήθησε, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, αλλά τον ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, για την παρουσίαση. Και τα παιδιά από εδώ που διαβάσανε, όλες τα σχολεία και η προσπάθεια που κάνανε ήταν εξαιρετική και πολύ όμορφη. Και φυσικά ευχαριστώ και τις καθηγήτριές μας που μας το πρότειναν και ήταν δίπλα μας σε κάθε πράξη που κάναμε για τη σημερινή ημέρα. Θέλω να πω ένα μπράβο σε όλους εδώ πέρα που παραβρεθήκαμε και εκπροσωπήσαμε το πρώτο γυμνάσιο στην εκδήλωση για το μικρό πρίγκιπα, 80 χρόνια έπειτα από την έκδοση του συλλεκτικού και πολύ αναγνωσμένου βιβλίου Le Petit Prince. Προσωπικά εγώ διάβασα απόσπασμα από το βιβλίο, το 21ο κεφάλαιο, και θέλω να πω ένα μπράβο σε όλους όσοι ήμασταν εδώ, μαθητές και καθηγήτριες, και πιστεύω ότι για μένα προσωπικά πήγαμε περίφημα, καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ είμαι πολύ εντυπωσιασμένη από τη σημερινή εκδήλωση. Η συνεργασία που έχουμε με τους καθηγητές και τα παιδιά ήταν άριστη και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Τι παρουσίασες ακριβώς? Εγώ βοήθησα πιο πολύ στα σκηνικά και με το τεχνικό κομμάτι. Τι σου αρέσει περισσότερο σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνετε και σε αυτήν? Κυρίως η συνεργασία που είχαμε, οι πρόβες που κάνουμε, ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Το Τρίτο Γυμνάσιο Σερών συμμετέχει σήμερα στην δράση αυτή του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας με ένα χορευτικό δρόμενο, μετά από δουλειά και μεράκι των μαθητριών του Β1 και του Α3, της Δευτέρας δηλαδή και της Πρώτης Γυμνασίου, και με την συνεργασία και φροντίδα αγαπημένων συναδέλφων, της κυρίας Ζαφυροπούλου και της κυρίας Καριώτου. Ετοίμασαν λοιπόν ένα χορευτικό δρόμενο εμπνευσμένο από το έργο του Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπέρι, ο μικρός πρίγκιπας, το οποίο και παρακολουθήσαμε αντιπροσωπευτικά, έτσι βασισμένο και εμπνευσμένο σε αυτό το έργο του συγγραφέα. Σήμερα παρουσιάζουμε δημιουργίες των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο, συμμετέχουμε με θεατρικά έργα
ποιητικές δημιουργίες και τραγούδια, καθώς και εικαστικές δημιουργίες, τις οποίες μπορείτε να δείτε στο φουαγέ του αμφιθεάτρου της βιβλιοθήκης. Αυτό είναι μόνο για σήμερα. Αυτό είναι μόνο για σήμερα. Σίγουρα τα παιδιά θα το προβάλλουν και στα σχολεία τους για να το δουν όλοι οι μαθητές τους και όλοι οι γονείς. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάνουμε αυτή την εκδήλωση για τα 80 χρόνια τη δημοσίευση του βιβλίου «Ο Μικρός Πρίγκιπας».